Για ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε πολύ λίγο μια ποδοσφαιρική κουβέντα και θα την επιχειρήσουμε έναν άνθρωπο που έχει φάει φυσικά τα γήπεδα με το κουτάλι. Τον Άρη τον ξέρει καλύτερα και από την παλάμη του και ήταν και είναι φέτος ένας εκ των στενών συνεργατών του Νίκου Αναστόπουλου. Λόγος για τον Γιάννη Μιχαλίτσο. Γιάννη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Τι κάνεις? Μια χαρά, πολύ καλά. Είσαι μαζί με τον, νομίζω ίσως και ο μοναδικός που είσαι πολύ κοντά με τον Νίκο Αναστόπουλο φέτος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ο ρόλος σου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο κομμάτι του scouting ή για κάτι παραπάνω? Αυτή τη στιγμή φέτος ειδικά περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, ναι. Όχι μόνο των ομάδων αλλά και γενικά να βλέπεις διάφορους παίκτες όλων των κατηγοριών για να έχεις μια άποψη για την επόμενη χρονιά. Α, δηλαδή... Αλλά και πριν 10 χρόνια όταν βγήκε από τη Β στην Α, πάλι ήμασταν συνεργάτες, γι' αυτό ίδιο και είχα τον ίδιο ρόλο κατά κάποιο τρόπο και βγήκαμε κατηγορία από τη Β στην Α με τον Αναστόπουλο, με τον οποίο δεν γνωριστήκαμε τώρα. Είμαστε συμπαίκτες από την Εθνική Νέων και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ναι, είστε σχεδόν συνομήλοι, για να κάνω λάθος, ή έχετε ένα χρόνο διαφορά? Ναι, κάτι μήνες. Κάτι μήνες, Άρα αυτή η κολόνια μάλλον κρατάει χρόνια που λένε. Ναι, εντάξει. Ναι. Και όλο αυτό το διάστημα που δεν είχαμε πάντα κάποιες επαφές. Ναι. Εντάξει, αν τον έχεις... Πριν δύο χρόνια, τρία, άμα γνωρίζετε στην Αλφα Εθνική που ήταν, πριν αυτή η Κατσαβάκης, εγώ είχα έρθει μαζί του στο Χαριλάου και τελικά δεν έγινε στην Αλφα Εθνική που ήταν, άμα θυμάστε. Ναι, βεβαίως. Για... Και τελικά κάτι έγινε και δεν χάλασε. Ήταν ένας από τους προπονητές με τους οποίους είχε μιλήσει τότε η Διοικούσα Επιτροπή. Ναι, ναι, ναι. Και τελικά δεν είχε καταλήξει συμφωνία και επιλέγει τελικά ο Μάικς Κατσαβάκης. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Ναι, όντως. Μάλλον νομίζω δεν είναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Είχε ο Άρης γνωστό περιορισμό των μεταγραφών τότε. Υπήρχαν κάποια θέματα όσον αφορά το σχεδιασμό της ομάδας, κάποια άλλα πράγματα που ήταν. Ήταν και θολό το τοπίο. Πάντα διοικητικά στον Άρη. Ναι. Προφανώς ο Νίκος Αναστόπουλος θα ήθελε μια διοικητική σταθερότητα ενδεχομένως, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάντως το ρόλο αυτό του σκάουτερ, Γιάννη, δεν τον έχει παίξει πρώτη φορά στον Άρη. Το έχει κάνει αρκετές φορές και με τον Κούπερ ήσουν συνεργάτη. Τον έκανα και. Τα δύσκολα είναι με τις μικρές κατηγορίες. Ναι. Τα εύκολα είναι τα άλλα, γιατί μιλάς για παίχτες, οι οποίους τους ξέρουν όλοι, τους έχεις δει και στη τηλεόραση, έχεις μια άποψη. Το δύσκολο κομμάτι είναι να βλέπεις παίχτες, οι οποίους δεν έχεις ξαναδεί ποτέ. Ναι. Και μπορεί να μην φαίνεται σημαντικό για κάποιους και να λένε τώρα χρειάζεται ο Άρη να δει, αλλά είναι σημαντικό για τη σοβαρότητα που έδειξε φέτος ο Άρης, ότι δεν ασχολείται και με τον αντίπαλο, ο οποίος είναι υποδεέστερος, αλλά δεν ασχοληθείς. Ο παίκτης θα υποτιμήσει τον αντίπαλο και μπορεί να το πληρώσει. Πράγμα που έχει γίνει και πέρυσι με τον Άρη και μάλλον με τον Ηρακλή έχει γίνει και το πλήρωσε. Ναι. Σωστά. Άρα εσύ πήγες και παρακολούθησες όλους τους αντιπάλους του Άρη. Έχεις ναι. Κάποιες φορές, ας πούμε, και κάποιοι αναρωτιόντουσαν που με βλέπανε σε διάφορα γήπεδα και εγώ φυσικά δεν έλεγα ότι βλέπω κάποιους παίκτες, κάτι διαφορετικό έλεγα, γιατί φαινόταν περίεργο ότι ο άνθρωπος του Άρη έρχονταν να δει την ομάδα τους. Ναι. Γιατί και οι ίδιοι ένιωθαν ότι είναι άλλο επίπεδο ο Άρης και έτσι είναι η πραγματικότητα. Ναι. Αλλά είναι δύσκολο να πείσεις τους ποδοσφαιριστές. Το σημαντικότερο κομμάτι που πέτυχε ο Αναστόπουλος είναι ότι έπεισε τους ποδοσφαιριστές ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Ναι. Αυτή ήταν η δυσκολία. Γιατί αν υποτιμήσεις τον αντίπαλο θα το πληρώσεις. Ναι. Πράγμα που δεν έγινε με τον Άρη και οι παίκτες όταν καταλαβαίνουν ότι ασχολείσαι ακόμα και με ομάδες που με το σουφλί ασχολείσαι, ποιοι παίζουν στο σουφλί. Ναι. Αυτό κάνει τους παίχτες να μην πάρεις το 100% γιατί σε αυτήν την κατηγορία δεν μπορεί να το πάρεις. Να πάρεις το 70% όχι το 20% γιατί μπορεί να πάρεις τη ζημιά αν πάρεις το 20%. Σωστά. Και εκτός όλων των άλλων, από αυτές τις ομάδες υπάρχουν πάντοτε, επειδή γενικότερα από ό,τι κατάλαβα και εγώ, για το επίπεδο δεν είναι πολύ υψηλό, δυστυχώς. Θα έλεγα εγώ είναι επίπεδο Δέλτα Εθνικής. Ναι, ναι. Δεν είναι γάμα γιατί οι παίχτες όλων των ομάδων δουλεύουν και σε άλλες δουλειές, δεν είναι επαγγελματίες, δεν πληρώνονται. Απλώς ο Άρης τους έκανε από την αρχή να καταλάβουν ότι αυτός θα είναι ο πρωταγωνιστής και ο πρωταθλητής. Και οπότε δεν χρειάστηκαν ούτε να κάνουν μεταγραφές το Ιανουάριο για να ενισχυθούν, για να κυνηγήσουν τον Άρη. Μάλιστα κάποιοι αποδυναμώθηκαν. Κάποιοι στα μάτς του Άρη βάζανε και παίχτες με κάρτες για να μην παίξουν γιατί θεωρούσαν ότι είναι χαμένο. Και το λένε όλοι οι προπονητές, οι ομάδες, ότι ο Άρης βγήκε
και το αυτό φάνηκε από τη 10η αγωνιστική ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι, ναι, σωστά. Και εκτός όλων των άλλων, σου δόθηκε η δυνατότητα να παρατηρήσεις και ενδεχομένως, Γιάννη, και κάποιους παίκτες που μπορεί κανένας δυο τρεις να ξεχώρεσαν και ενδεχομένως να απασχολήσουν και τον Άρη. Ναι, προσεχώς. Είναι καλή. Το κακό με αυτές τις κατηγορίες είναι ότι οι παίκτες δεν προπονούνται κανονικά. Ναι. Δηλαδή, αν δεν το προλάβεις κάποιον στα 17, 18, 19, 20, ναι, και πάει, περάσουν τα χρόνια και προπονείται ερασιτεχνικά, μετά ίσως δεν προλαβαίνεις, γιατί ο Άρης από εδώ και πέρα θα σκοπεύει να πάρει παίκτες οι οποίοι θα είναι άλλο επίπεδο, όχι επίπεδο, δηλαδή αλφα εθνικής παίκτες. Ναι, αν θεωρούσαμε δηλαδή ότι φέτος το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, αποκτήθηκαν αρκετά καλοί ποδοσφαιριστές που δεν είναι για αυτή την κατηγορία, να υποθέσουμε δηλαδή ότι για την επόμενη, αν πάνε καλά τα πράγματα, θα ανέβει ακόμη περισσότερο το επίπεδο του ρόστερ. Ακριβώς, θα πρέπει, βέβαια, ο προπονητής με τον πρόεδρο θα είναι αυτοί που θα δουν πόσοι και σε ποιες θέσεις, αλλά σίγουρα θα πρέπει να είναι παίκτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά στην επόμενη κατηγορία. Ναι, και εσύ ξέρεις επίσης, Γιάννη, ότι δεν παίζει μόνο ρόλο η ποιότητα του χαρακτήρα, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά ένα παίκτη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά εφόσον μιλάμε για τον Άρη, και η βαριά φανέλα. Δηλαδή, μπορεί ένας παίκτης ο οποίος σε μια ομάδα να βγάζει μάτια μικρότερης δυναμικότητας και με όχι πολύ, τόσο πολύ κόσμο να την ακολουθεί, και στον Άρη να χαθεί, γιατί δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος. Σίγουρα είναι, εντάξει, άλλες απαιτήσεις του Άρη και άλλη κατηγορία αυτή. Θα πρέπει κάποιος εδώ για να μπορεί να παίξει τον Άρη να κάνει μεγάλη διαφορά από το πρώτο επίπεδο του προβλήματος που παίζει. Για να κριθεί ότι είναι ικανός για να παίξει τον Άρη. Συμφωνείς με αυτούς που λένε ότι ο Άρης, το ευχάριστο είναι ότι έχει φτιάξει και ένα κορμό, βέβαια ο Αναστόπουλος θα αποφασίσει και σε συνεργασία με τη διοίκηση ποιοι ακριβώς ποδοσφαιριστές θα μείνουν και τι θα γίνει με την ενίσχυση του ρόστερ, αλλά πιστεύεις ότι υπάρχει ένας κορμός πάνω στον οποίο μπορεί να στηριχθεί και να γίνουν οι κατάλληλες προσθήκες για την επόμενη σεζόν? Υπάρχει μια βάση δηλαδή. Σίγουρα οι παίκτες που ήρθαν δεν ήταν μόνο για αυτή την κατηγορία, οι πιο πολλοί μπορούν να σταθούν και στην επόμενη κατηγορία. Υπάρχει ο κορμός αυτός, βέβαια θέλει και ενίσχυση, γιατί θα παίζεις και με άλλους αντιπάλους. Ναι. Δηλαδή, σίγουρα όμως υπάρχει ένας κορμός, ο οποίος εκείνος που τελικά θα αποφασίσει είναι ο προπονητής, συνεργασία με τον πρόεδρο. Τι πρωτάθλημα περιμένεις του χρόνου στη Football League, γιατί και εκεί βλέπουμε πολλά οικονομικά προβλήματα, ομάδες να ξεκινούν και τελικά στη μέση της περίοδου να εγκαταλείπουν το πρωτάθλημα. Πιστεύεις δηλαδή ότι το οικονομικό θα είναι αυτό που τελικά θα παίξει το βασικότερο ρόλο? Νομίζω η σοβαρότητα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Αν ο Άρης, που είμαι σίγουρος ότι θα είναι έτσι τα πράγματα, αν είναι ο ίδιος πρόεδρος και ο ίδιος προπονητής, λειτουργούμε την ίδια σοβαρότητα, λογικά ο Άρης, πιστεύω, εύκολα θα πάρει και την επόμενη κατηγορία. Δηλαδή με αυτή τη λογική που υπάρχει και φέτος. Θα έχει καλούς παίχτες για την κατηγορία, αλλά θα κινείται και με μια σοβαρότητα. Και τουλάχιστον δεν θα συναντά, Γιάννη, επειδή πήγες και επισκέφτηκες όλα τα γήπεδα της κατηγορίας, δεν θα συναντά και αυτά τα... Τώρα να τα πω χωράφια, μην γίνω και λίγο... Εντάξει, τώρα βλέπω τώρα και παιχνίδια της Β' Αθνικής. Δεν είναι και αυτή κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή στην Β' Αθνική δεν είναι καμιά τρομερή κατηγορία. Δηλαδή. Ναι. Δεν είναι το επίπεδο. Και μάλιστα και αυτοί οι παίκτες δικοί μας που παίζουν τώρα, κάποιοι από αυτούς σίγουρα θα είναι πολύ καλύτεροι στη Β' Αθνική, γιατί και αυτοί έχουν παίξει Α' Αθνική, ίσως κατά κάποιο τρόπο λίγο σνομπάρουν και αυτά τα παιχνίδια. Και πάλι καλά που γενικά ήταν σοβαροί και δεν είχαμε προβλήματα και ήταν εύκολα τα πράγματα στη γάμα, σε αυτή την κατηγορία. Μα το πώς αντιμετώπισε ο Άρης φέτος την κατηγορία φάνηκε νομίζω ξεκάθαρα, Γιάννη, προχθές στη Χαλάστρα, που ο Άρης, έχοντας βγάλει πλέον την κατηγορία και μαθηματικά, χωρίς να έχει δηλαδή βαθμολογικό κίνητρο, ήταν πάρα πολύ σοβαρός και πειθαρχημένος και δεν έδωσε κανένα δικαίωμα και κατέγραψε μια πολύ εύκολη νίκη σε μια θεωρητικά δύσκολη έδρα του πρωταθλήματος. Ακριβώς, γιατί αυτή τώρα όποιος κερδίσει οτιδήποτε άλλο θα το διηγούνται έναν αιώνα ότι κερδίσαμε τον Άρη. Και δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Άρης, δηλαδή, ούτε στα όνειρά τους δεν φανταζόταν κάποιοι ότι θα παίζουν με τον Άρη και θα έχουν κάποια πιθανότητα και να κερδίσουν. Και δυστυχώς τον προηγούμενο χρόνο αρκετοί πιστεύουν ότι θα κερδίσουν και τον Άρη. Ναι, και βλέπω στα τελευταία παιχνίδια του Άρη, Γιάννη, και τους παίκτες του Άρη, επειδή ακριβώς βλέπουν την αλλαγή που συντελείται και το ότι ο Άρης πλέον ανεβαίνει επίπεδο, όλοι θέλουν να δείξουν το κάτι παραπάνω για να πείσουν τον προπονητή να μείνουν στον Άρη, γιατί αποτελεί αυτή τη στιγμή έναν ιδανικό προορισμό. Έτσι, τουλάχιστον σίγουρα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ ώρες φορές που πήγαινα σε κάποια γήπεδα περίεργα, κατά κάποιο τρόπο σκεφτόμουν, τι πάω τώρα, δηλαδή, πάω να δω ποιους.
Δηλαδή ο Άρης τώρα παίζει, δεν το πίστευα πριν, να μου το λέγανε πριν 5 χρόνια ότι θα συμβεί αυτό εδώ, όταν πήγαινε να δεις την Αθλέτικο Μαδρίτης και τη Manchester City και να μετράς με τους πόντους, ξέρω εγώ, αν θα προκριθείς εναντίον της Αθλέτικο Μαδρίτης, να μετράς τώρα αν κερδίσω το σουφλί, το φιλότα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι δηλαδή... Ναι. Αυτοί οι παίκτες που παίξαν στο Χαριλάου σκέφτονται ότι δεν θα ξαναπαίξουν ποτέ σε αυτό το γήπεδο. Ναι, και τα γήπεδα και θεωρούν ύψιστη τιμή του ότι ο Άρης επισκέφθηκε την πόλη του, το χωριό του, το γήπεδό του και... Ακριβώς. Και έπαιξε αυτό το παιδί. Βέβαια, αυτό ελπίζουμε πολύ σύντομα να τελειώσουν και τα άλλα τα θέματα τα εξωαγωνιστικά για να αποτελέσει οριστικά παρελθόν αυτή η κακή παρένθεση για τον Άρη, του οποίου η θέση φυσικά, Γιάννη, είναι στη Super League, ούτε καν στη Ελλάδα. Όχι απλώς είναι. Ο Άρης δεν είναι για να είναι. Είναι στη Super League για να είναι και πρωταγωνιστής. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ ο Άρης να κινδυνεύει. Δηλαδή κάποιες φορές επειδή πήγαν διοικητικά προβλήματα και οικονομικά προβλήματα έγινε αυτό. Αλλά ο Άρης, εγώ τον Άρη που γνώρισα που έπαιξα μπάλα, ήταν ο Άρης που έπαιξε μπαράζ για το πρωτάθλημα. Ναι, σωστά. Δηλαδή δεν είναι ο Άρης για να είναι, δεν είναι ούτε ο Πλατανιάς, ούτε ο Λεβαδιακός, ούτε τίποτα άλλο. Δηλαδή πρέπει να είσαι Super League με ρόλο πρωταγωνιστικό. Γιάννη, τον προπονητή τον έχεις σκοτώσει μέσα σου ή ακόμη, γιατί έχεις να δουλέψεις 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Κοίταξε να δεις, όταν ασχολήσαμε με το ποδόσφαιρο και το αγαπώ αυτό το ποδόσφαιρο γενικά, το οποίο έχει αλλάξει κατά πολύ στην πατρίδα μας, δεν έχω διάθεση με αυτούς τους τρόπους που λειτουργεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή μου ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο και είναι και ειδικά στην ομάδα που πέρασα 40 χρόνια από τη ζωή μου, δεν με ενοχλεί καθόλου. Δηλαδή, και χαίρομαι γιατί αν πάνε κάνουν τα πράγματα καλά, που θα πάνε, και συνεργάζομαι με ένα παλιό συμπαίκτη μου, τον οποίο προσπαθώ να τον βοηθώ και στο έργο του, που το δύσκολο που έχει και είναι πάρα πολύ ικανός. Για να πετύχουμε και την επόμενη χρονιά την άνοδο, το οποίο νομίζω θα την έχουμε. Θεωρείς ότι είναι παρεξηγημένος προπονητής ο Νίκος Αστόπουλος? Είναι λίγο ιδιόρυθμος, έχει τις ιδιαιτερότητες του ως χαρακτήρας. Προπονητικά εννοώ, είναι, πιστεύεις, αδικημένος, θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα στην καριέρα του? Ναι, πιστεύω πως αν δω κάποιους που έχουν πάει σε κάποιες πολύ μεγαλύτερες ομάδες, θα έπρεπε να, και αυτός να περάσει, να πετύχει σε μεγαλύτερες ομάδες. Δηλαδή δεν πήρε την ευκαιρία ποτέ να είσαι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα που να διεκδικεί προτάσεις και οτιδήποτε, για να το κρίνουμε από εκεί. Αλλά νομίζω ότι είναι αδικημένο, γιατί λιγότερο ικανοί πετύχαν αυτό το πράγμα. Πάντως... Και ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι το ευχάριστο, ότι ας πούμε βγήκαμε την κατηγορία και κανένας δεν πανηγυρίζει, και έτσι θα έπρεπε να είναι. Γιατί τι να πανηγυρίζει, δηλαδή ο Άρης, αυτό είναι το αυτονόητο. Αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτονόητο ήταν, αλλά δεδομένο δεν ήταν αν δεν είσαι σοβαρός. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο που το επισημαίνεις, και σε κάποιους ξενίζει μάλιστα το γεγονός ότι ο Νίκος Αναστόπουλος δεν τοποθετείται μάλιστα μετά τα παιχνίδια, αλλά το βλέπω και εγώ, το καταλαβαίνω, γιατί τον γνωρίζουμε και από παλιά. Τα αντιμετώπισε βέβαια με σοβαρότητα όλα αυτά, αλλά δεν είναι ούτε για τον Νίκο Αναστόπουλο ούτε για τον Άρη αυτό που έζησε φέτος, και ίσως του βγήκε κάπως ως αντίδραση όλο αυτό. Ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι ότι σνομπάρισε. Ναι, ακριβώς. Γιατί ασχολείται με κάθε λεπτομέρεια του αντιπάλου, το οποίο είναι 10 φορές κατώτερα από τον Άρη, ασχολείται. Δηλαδή εμείς την εβδομάδα που μιλάμε, το όποιον παίζει ασχολείται με κάθε λεπτομέρεια ενός αντιπάλου, ο οποίος είναι κατώτερος από τον Άρη. Και... αυτό δείχνει μια σοβαρότητα. Και νομίζω ότι επειδή πλέον είναι στα 59 του χρόνια ο Νίκος Αναστόπουλος, είναι ένα από τα ίσως τελευταία του στοιχήματα προπονητικά ο Άρης, να τον οδηγήσει φυσικά καρφί, όπως λέμε, στη Super League, και να σημειώσει κάποια επιτυχία μαζί του εκεί. Κάτι που δεν έκανε την προηγούμενη φορά, που πάλι ανέβασε την ομάδα αλλά απομακρύνθηκε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι επιλογή δική του να φύγει. Ναι, το έχει πει επανειλημμένος. Ναι, εντάξει. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι, στην προπονητική δεν είναι όπως ο ποδοσφαιριστής, ότι τελειώνεις, και λάθος είναι που θεωρείται κάποιος. Είναι αν αγαπάς κάποιο πράγμα και είναι η ζωή σου, μπορεί να είσαι και μέχρι αρκετά μεγάλος. Ο Φέρκυσον ήταν πόσα χρόνια στη Manchester United. Ναι. Δεν είναι, ότι δεν έχει όριο ηλικίας ο προπονητής. Ναι, σωστά. Πάντως εσύ βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια γενικότερα απολαμβάνεις αυτό το ρόλο του σκάουτερ και αγώνων και αντιπάλων και ποδοσφαιριστών. Είναι κάτι που σου αρέσει και το εξελίσσεις κιόλας προφανώς. Κοίταξε να δεις, εγώ και τον ελεύθερο μου χρόνο, τον οποίο δεν έχω κάτι να δω, βλέπω
άμα σου πω ότι βλέπω 6-7 παιχνίδια ολόκληρα κάθε μέρα. Ναι. Ξένα, Β. Α, όχι μόνο Ελλάδα και από το εξωτερικό. Όχι, κυρίως ξένα, κυρίως ξένα. Άρα... Δηλαδή, και δεν το βλέπω, ας πούμε, που πάει η μπάλα. Βλέπω ότι, πώς συμπεριφέρονται οι προπονητές, τα συστήματα, τακτικές. Δηλαδή το βλέπω κατά κάποιο τρόπο προπονητικά, χωρίς να σημαίνει ότι κάτι θα κερδίσει από αυτό. Έτσι είναι το χόμπι μου. Δηλαδή έκανα το χόμπι μου επάγγελμα κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Άρα έχεις απόλυτη γνώση, νομίζω. Άμα σου πω ότι γνωρίζω όλους τους παίκτες της ΓΑΜΑ Εθνικής που δεν τους είχα μέχρι φέτος, γιατί αυτή η ΓΑΜΑ Εθνική. Γνωρίζω όλους τους παίκτες της ΓΑΜΑ Εθνικής σε αυτή την κατηγορία που θεωρώ ότι είναι Δέλτα. Ναι. Ναι. Και φυσικά γνωρίζεις και τις ανώτερες κατηγορίες. Τι να συζητήσουμε τώρα και για football και για super league. Όχι, βλέπω όλες τις κατηγορίες, αλλά δεν είναι και τίποτα τρομερό η Β' Εθνική, εφόσον υπάρχει η ίδια σοβαρότητα που υπήρξε φέτος. Ναι. Δεν είναι κάτι το τρομερό ότι να σε πού, με ποιους θα παίζω. Αυτοί πρέπει να τρομάζουν ότι θα παίζουν με τον Άρη. Πες μας και κάτι, μας έλεγες τις προάλλες μετά από κάποιο παιχνίδι ότι είχες μια επαφή με την ομάδα του Σουφλίου. Τελικά θα αποφύγει ο Άρης του ταξί τελευταία αγωνιστική ή θα αναγκαστεί να ταξιδέψει το Σουφλί? Κοίταξα, τώρα θα δούμε αν μπορεί να γίνει, και γιατί υπάρχει ένας νόμος ότι πρέπει να πας στον ίδιο νομό να γίνει ένα παιχνίδι, αλλά αν δεν, γιατί δεν υπάρχει ούτε για το Σουφλί κάποιος ιδιαίτερος στόχος, ούτε για τον Άρη, δεν κρίνεται τίποτα. Νομίζω αν υπάρχει δυνατότητα να μην γίνει αυτό το ταξίδι, γιατί είναι στενάχο, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Ναι, σωστά, γιατί και το Σουφλί νομίζω θα επωφεληθεί. Ναι, από αυτό θα πάρει τις πράξεις της αναμέτρησης, ναι. Οφειλημένο θα βγει. Ναι, γενικά ας πούμε ότι δεν έχει κάποια λογική να γίνει αυτό το ταξίδι, αλλά είναι και οι νόμοι που υπάρχουν. Σωστά, αλλά ναι. Νομίζω σε αυτό το πράγμα, επειδή δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, θα υπάρξει κάτι που να γίνεται, να γίνει στο Χαριλάο, αν μπορεί να γίνει. Πάντως ο κόσμος να είναι ήσυχος από αυτά που μας λες, για να είναι ότι όταν με το καλό ξεκαθαρίσει με αδειοδοτήσεις και όλα τα υπόλοιπα που αναγκαστικά πρέπει να περάσει ο Άρης, θα είναι ο Άρης έτοιμος όσον αφορά το σκάουτινγκ του για την επόμενη σεζόν, για τους παίκτες? Έχει γίνει δηλαδή ήδη μια προεργασία από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λες? Ναι, έχει γίνει, αλλά πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουν τα άλλα θέματα για να μπορεί να προχωρήσεις περαιτέρω. Μάλιστα. Για να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, φυσικά για τον Άρη εννοείται, και μακάρι να συζητάμε, εγώ αυτό λέω πάντοτε και το λέω τα τελευταία χρόνια, επιτέλους να συζητάμε μόνο για ποδόσφαιρο στον Άρη και, ακριβώς. Και να σταματήσουμε εγώ, να δηλαδή, μιλάμε με δικηγόρους και λογιστές. Για κάτι άλλο που δεν ξέρω, υπάρχουν πιο ειδικοί να σας τα αναλύσουν, να σας πούνε. Για θέμα καθάριση, για αυτά, για ρίσιο, για ιστορία, πράγματα που δεν ξέρω. Mm-hmm. Αλλά εκτιμώ ότι θα λυθούν καλά για τον Άρη. Να το ευχηθούμε, και έκανες τον καλύτερο επίλογο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Είναι, καλή συνέχεια.